πότε θα έρθουν γνωστοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Θα σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 5η 16 Φεβρουαρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή. Μάκη, καλησπέρα. Είναι και τσικνο 5η σήμερα. Τσικνοπέμπτη. Ναι. Και βέβαια οι ταβέρνες δεν είναι γεμάτες. Ταβέρνες σουλατζίδες. Ιδιαίτερα στα καλύβια μου λέγανε, υπάρχει θέμα παρκάρις. Εκεί επιβάλλεται. Εντάξει, φαίνεται ότι κάποιες ημέρες εστιμούμε ακόμη και μέρα στην κρίση και νομίζω ότι είναι καλό. Ακόμα και συμπτωματικά ο ΣΕΒ, το εβδομαδιαίο δελτίο του, γράφει κοινωνικό κράτος χωρίς ανάπτυξη είναι σαν τσίχνο πέμπτη χωρίς ψητό. Μάλιστα. Υπάρχει ψητό για το ΣΕΒ, βέβαια. Ναι. Το κοινωνικό κράτος. Και άλλα, βέβαια, ουσιαστικά μέσα στο δελτίο του. Λοιπόν, από εβδομάδα σε εβδομάδα πάει αυτή η αξιολόγηση και όλο. Και τελικά φαίνεται ότι φτάνουμε στο λίγο πριν από το νήμα. Ναι. Πληροφορίες λένε ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει ένα πλαίσιο συμφωνίας. Στο Eurogroup. Στο Eurogroup, όλες οι διαπραγματεύσεις, οι κουβέντες, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε όλους τους παράγοντες και στο Βρυξέλλες και στη Γερμανία συμφωνούν ότι πλέον θα υπάρξει ένα πλαίσιο συμφωνίας και επομένως θα κλείσει η αξιολόγηση. Και οι πληροφορίες επίσης από καλές πηγές λένε ότι μέσα στη βδομάδα, αμέσως μετά τη Δευτέρα, θα συνεδριάσει η Βουλή για να ψηφιστεί το πλαίσιο της συμφωνίας. Και θα έρθουν και τα κλιμάκια των θεσμών, προκειμένου να υπάρξει το staff level agreement και να δρομολογηθούν τα πράγματα. Αυτό είναι το καλό σενάριο, ναι. Πάντως, έτσι, να το λέμε. Καλό σενάριο, ναι. Μέχρι στιγμής, όμως, πάντα ξεκινάμε με πληροφορίες στις οποίες έχουμε εμπιστοσύνη ότι έχουν κάποια γεύση αξιοπιστίας. Και οι πηγές που μιλήσαμε είναι υψηλά ιστάμενες. Επομένως, και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από αυτά που μας είπαν. Επίσης, η συμφωνία θα είναι τέτοια που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εκ των πρωτών και νομίζω σήμερα το βράδυ. Τους καλεσμένους μας είναι ο κύριος Δημαράς. Ο κύριος Γιώργος Δημαράς, βουλευτής Β' καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η κυρία Ιωάννα Αγγελεστάθη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κυρία Αγγελεστάθη. Υποψήφια. Θα είναι υποψήφια στη Β' Αθήνας, κατά πάσα πιθανότητα. Εννοείται ακόμα, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι κατά πάσα πιθανότητα. Και ο κύριος Γιώργος Καράς, ανεξάρτητος βουλευτής της Β' Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Καρά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κύριε Καρά, σήμερα το απόγευμα πρέπει να είχατε κάποια ενημέρωση, όπως μάθαμε από συνάδελφους σας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν στην Επιτροπή Παραγωγής του Εμπορίου και σε άλλες συνεδριάσεις και δεν είχα ενημέρωση γιατί ήμουν σε μια διαρκή συνεδρίαση. Αλλά εκτιμώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Και θα πάνε καλά γιατί, κύριε Κουρή, και εμάς τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους αυτή την κρίσιμη στιγμή μας εξυπηρετεί η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, να περάσει την αξιολόγηση και να πάρει η οικονομία μπροστά. Και όλα τα στοιχεία είναι ότι η οικονομία είναι έτοιμη να πάρει μπροστά. Δεν λέω εγώ ότι δεν υπήρξαν δυναμία κλπ. Είναι όλα τα στοιχεία όπως και τα που δίνουν σωστά. Είναι θεωρητικά το 2,7 που κάνει ανάπτυξη. Όχι, δεν εννοώ αυτά. Εγώ εννοώ αυτά που ο κύριος Τουρνάρας προχθές ανέλησε στη Βουλή, στην Επιτροπή Οικονομικών και που έδωσε όλα τα στοιχεία εκείνα και ο ίδιος εκτίμησε ότι η οικονομία είναι σε θέση να πάρει μπροστά και να πάρει πολύ μπροστά, εάν και εφόσον βέβαια κλείσει αξιολόγηση. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι επειδή όλους μας συμφέρει και εμάς και τους Ευρωπαίους και το στόχο που έχουμε για μια Ευρώπη που θα προχωρήσει και θα πάει πίσω και εμάς τους Έλληνες μας εξυπηρετεί πολύ περισσότερο αυτό γιατί εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που όχι μόνο θα είναι μια οικονομική ένωση αλλά θα φτάσει να έχει και έχουν και κοινή αμυντική πολιτική. Οπότε θα την είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα την ψηφίσετε δηλαδή τη συμφωνία.
Εγώ, το προαναγγείλαμε. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι πρέπει να προχωρήσει η συμφωνία. Άρα δεν θα δεν πρέπει να κολλήσουμε σε λεπτομέρειες. Ότι τη χώρα μας τη συμφέρει να προχωρήσει η συμφωνία. Δηλαδή, αν σταθμίσουμε. Μια στιγμή, γιατί έχει συγκεκριμένα πράγματα η συμφωνία. Θα περιγράφεται ενδεχομένως η μείωση του αφορολόγητου, όπως ζητάει το ΔΝΤ. Αυτό, η επαναδιαπραγμάτευση έστω και σε δεύτερο χρόνο της προσωπικής διαφοράς με στόχο τη μείωση των συντάξεων. Θα είναι μέσα αυτά στη συμφωνία. Θα είναι μέσα, όμως έχει να κλείσει η συμφωνία. Σπίρο, έχει όμως ένα αν. Αν μοιαστούν οι στόχοι, τότε θα πρέπει να. Και οι συντάξεις, το αφορολόγητο. Εγώ εκτιμώ. Νομίζω ότι το 2018 δεν είναι άμεσα το έτσι. Μια συμφωνία είναι καλή με τα συγκεκριμένα δεδομένα στα οποία γίνεται, με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που κάνουν τη συμφωνία, την κατάσταση και το χώρο και το χρόνο δηλαδή, αλλά και τα οικονομικά δεδομένα, και ότι πρέπει να εκτιμηθεί το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται ψυχραιμία. Δηλαδή, το λίγο έτσι, λίγο το θετικό. Καταλύσει λίγο να το αντιληφθείτε το οικονομικό αποτέλεσμα. Και κύριε Κουρή, εδώ έχετε δίκιο. Δύο χρόνια. Πολλές φορές η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από το επίδικο οικονομικό ζήτημα που μπορεί να συζητά σε μια συμφωνία. Δεν είναι ευτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ, αν όπως σκέφτεστε εσείς, σκεφτόντουσαν όλοι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πάντως είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που νομίζω ότι μας συμφέρει όλους και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κλείσει αυτή η συμφωνία. Συμφέρει την οικονομία, συμφέρει τους Έλληνες. Μαζί σας και η κυρία Αγγελεστάθη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και έτσι δεν είναι βουλευτής, θα χαρεί που δεν θα βρεθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη δύσκολη θέση να ψηφίσει εκείνη και να βάλει πλάτη. Το πρωτόκολλο λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν θα ψηφίσουν. Να πούμε ακόμη ότι αύριο είναι. Πρέπει η ώρα του Πρωθυπουργού. Η συνόδο του Πρωθυπουργού, η ερώτηση που έχει καταθέσει από την περασμένη Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης για τα εξάρχεια. Για τα εξάρχεια και. Η πληροφορία λέει ότι θα γίνει εξάρχεια η Βουλή. Γιατί πάλι με σύμφωνα με κάποιες πηγές. Η πληροφορία λέει ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα μείνει στο θέμα απλώς των εξαρχείων. Ότι θα βάλει ευθέω στο θέμα, θα προκαλέσει τον κ. Μητσοτάκη να πει αν πρέπει να κτίσει ή όχι αξιολόγηση. Μέχρι στιγμής ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω έχει πει ότι να μην κτίσει και να πάμε σε εκλογές. Ναι, αυτή που πραγματικά ήταν μια πολύ αρνητική θέση ενός πολιτικού που αν εκτιμήσει το συμφέρον της πατρίδας μας δεν πρέπει να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι να χάσετε εσείς να κερδίσουμε εμείς, αλλά να κερδίσει η πατρίδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε τέτοιο σημείο καμπής που δεν είναι χρόνος για εκλογές, είναι χρόνος να συνοηθούμε όλοι, όπως πρέπει να συνοηθούμε όλοι, για να προχωρήσει μπροστά η χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι αυτή η άποψη θα κυριαρχήσει τελικά, γιατί αλίμονο αν δεν κυριαρχήσει η λογική και η σύνεση αυτή την περίοδο. Πρέπει να αυτά που σημαίνει είναι διαχρονικά. Βεβαίως, κοιτάξτε, ξέρετε ότι εγώ εκφράζω την πολιτική οικολογία και αυτή η λογική της συνένεσης, το να συνθέσουμε πάνω από διαφορετικές απόψεις τη μεσότητα που έλεγε ο Αριστοτέλης, την κοινή γραμμή για τη χώρα μας είναι το ζητούμενο κάθε φορά. Πάλι θα πω ότι ήταν ιδιαίτερα σε αυτές τις μέρες που ζούμε, μέρες στα 7 χρόνια που ζούμε, δεν υπήρχε μια εθνική γραμμή και μάλιστα χθες το βράδυ που είχαμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Παράταξη και τον Πασόκ και αφοβγήματα ήταν μόνιμα έμενε στις δύο φράσεις. Εθνική συνεννόηση και εθνική γραμμή. Εγώ την άκουσα χθες την γεννήματα που είσαστε εδώ μαζί και συμφωνώ σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να συνοηθούμε ως Έλληνες όσες φορές οι Έλληνες στέκονται σε μικρό αντιπαραθέσεις, εσείς κλέφτες, εσείς ψεύτες και όλα αυτά και δεν μπαίνει στην ουσία ο διάλογος, στην ουσία και να κάνουμε κριτική, αλλά στην ουσία των πραγμάτων και με ανάλυση, τότε δεν βοηθάμε την πατρίδα μας. Για Στάθη είναι πρόκληση αυτά που σημαίνει ο κύριος Δήμαρχος που ουσιαστικά φωτογραφίζει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι πρόκληση να τα λέει ο κύριος Δημαρχός που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όταν στην κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία, γερμανοτσολιάδες τους ανεβάζανε, γερμανοτσολιάδες τους κατεβάζανε και τώρα διακηρύττουν το πώς πρέπει να καταλαγιάσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε σκληρές εκφράσεις. Με συγχωρείτε για την διακοπή, δεν το ξανακάνω. Ο καθένας έχει και το προσωπικό του πλήθος. Και στο διαφυλάξουμε, γιατί τέτοιες εκφράσεις υπάρχουν από όλες τις πλευρές και εσείς η νεολαία κυρίως να μην ακολουθήσετε αυτό
το κακό ήθος που εκφράζουν οι πολιτικοί, να ανεβάσετε το επίπεδο του διαλόγου, να ανεβάσετε το Εθνικό Κοινοβούλιο. Και η αυτό είναι ανάγκη για την πατρίδα μας. Είναι ότι για το η δικό σας προσωπικό ήθος δεν έχω να πω τίποτα. Είναι εκ των πλέον ευπρεπών στη Βουλή. Οφείλω να το πω αυτό. Αλλά και κερδίζει κόσμο, διότι αυτό. Αλλά το κόμμα το οποίο εκπροσωπείται υπερθεμάτισε σε λαϊκισμό και σε εκφράσεις ανεπίτρεπτες και σε δημαγωγία και αν μη τι άλλο δεν μπορεί να κάνει τον Τιμήτη σήμερα. Επίσης, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Δημαράς, λίγο νομίζω ζούμε σε άλλη χώρα. Γιατί είπατε ότι είναι έτοιμη να απογειωθεί η οικονομία και όλα τα στοιχεία είναι θετικά. Δεν ξέρω πού το έχετε δει αυτό. Ο κύριος Τουρνάρας μετέφερε και εγώ και τα στοιχεία εδώ. Εγώ έχω μάλλον διαφορετικά στοιχεία από εσάς, γιατί έχω στοιχεία ενδεικτικά, θα πω 2-3 μόνο. Εκροή καταθέσεων τρομερή πάλι. Έχει επιστρέψει η οικονομία το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε ύφεση. Ο όγκος πωλήσεων βασικών αγαθών το 2016 καταβαραθρώθηκε. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω από πού τεκμέρεται ότι πάμε αυτό καλά. Αυτό όμως δεν πρέπει, εντάξει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας. Γιατί ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι απογειώνεται η οικονομία. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι για πρώτη φορά ότι πρέπει να την αρχίσει η αξιολόγηση. Έχουμε πρώτη φορά θετικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Έχουμε θετικό, έχουμε πλεόνασμα. Πιο πολλά δηλαδή εξάγουμε παρά εισάγουμε. Για το ισοζύγιο. Είναι θετικό αυτό. Προσλήψεων απολύσεων, είπε κάτι ο κύριος Τουρνάρας. Διαβάζω τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2017. Και όσον αφορά την ανεργία, πάλι έχουμε θετική εξέλιξη. 25.000 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις είναι θετική εξέλιξη. Λέω ότι έχουμε μείωση του προσλήψεων. Κάποιοι όμως παραδώσανε την ανεργία σε αυτά τα ύψη. Κάποιοι παραδώσανε την ανεργία σε αυτά τα ύψη. Κάποιοι παραδώσανε την ανεργία η οποία είχε αρχίσει να αποκλιμακώνεται πολύ οριακά και εκτινάχθηκε αλλά πάλι. Αλλά ποιος το έφερε στον εκατομμύριο είναι το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω μια γενική τοποθέτηση και εγώ για την αξιολόγηση. Λοιπόν, να δούμε λίγο, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ και δεν έχω τη δική σας πληροφόρηση, την οποία πιστεύω ότι έχετε πολύ καλή πληροφόρηση. Να δούμε όμως λίγο τα πραγματικά γεγονότα, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα έχουμε την πρώτη αξιολόγηση, η οποία έπρεπε να έχει κλείσει τον Νοέμβριο του 2015. Ανταυτού έκλεισε τον Νοέμβριο του 2016 με καθυστέρηση ενός χρόνου και μας ήρθε με κόφτη, με υπερταμείο, με ασφαλιστικό κατρούγκαλου. Έχουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία με βάση την υπογραφή του Πρωθυπουργού στο τρίτο μνημόνιο έπρεπε να έχει κλείσει το Μάρτιο του 2016. Έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα και παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του ακόμα δεν έχει κλείσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι αντί να εκμεταλλευτούμε μία ευνοϊκή χρονική συγκυρία, όπως ήταν η χρονική συγκυρία πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για το Brexit, εν τέλει έχουμε φτάσει στο σήμερα που όλοι τον προειδοποιούσαν, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Στουρνάρα, τον οποίον μην επικαλούμαστε επιλεκτικά, ότι θα είναι μία αρνητική χρονική συγκυρία, γιατί πλέον Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία έχουν μπει σε τροχιά εκλογών. Και βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει πάλι να παλινοδούμε, να καθυστερούμε, να πουλάμε μαγιά, να ευελπιστούμε σε πολιτική διαπραγμάτευση κτλ. Ζητάνε. Ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους, διότι καθυστερήσαμε. Διότι έχει αποδειχθεί από τα πράγματα, τα μέτρα τους, τα όλα, όσα έχει αποδειχθεί από τη ζωή, ότι όσο καθυστερούμε, θα ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Τι συζητάει όμως. Και αν μπορεί να τα περάσει και αν η κοινωνία δεν ξεσηκωθεί. Έπρεπε να κάνουν το σταυρό τους ότι η κοινωνία δεν έχει ξεσηκωθεί. Αν θέλουν τέτοια πράγματα, και μάλιστα το είπαν έξω. Αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν κοιτάζουν ότι στέλνουν όλη την Ευρώπη στην ακροδεξιά. Έχετε την εντύπωση δηλαδή ότι αν καθυστερήσουμε και σερνόμαστε μέχρι τον Ιούνιο θα ζητάνε λιγότερα. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα ζητάνε πολύ περισσότερα. Μα δεν είναι απλό πράγμα. Πώς θα περάσουν από την κοινωνία, θα μπορέσει, αν δεν τρέχει κοινωνία. Νομίζω όμως ότι απλά εδώ πέρα ο κύριος Δημαράς είναι σε δύσκολη θέση, γιατί και εκείνος αυτό είπε ότι έπρεπε να έχει κλείσει πιο νωρίς η διαπραγμάτευση.
Προφανώς είναι από εκείνους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το διευκρίνησε και ο ίδιος. Μα δεν είναι ο κύριος Δημαράς είναι... μόνο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας λέει από το Σεπτέμβριο, θυμάμαι δηλώσεις του, ότι θα, όσο νούπο τελειώνει και η δεύτερη αξιολόγηση, τα καθήλυνα αρμόδια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μας λέγανε ότι και εγώ είμαστε. Σας διαφεύγει κάτι σημαντικό. Ότι θα καούμε αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση. Άλλα ζητάει η Κομισιόν. Να δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Αλλά αυτό υπήρχε από πάντα, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ναι, όταν μου ζητάει και λέει θέλω αμέσως κούρεμα και καταθέσεων, όταν μου ζητάει μέτρα... Αυτό πότε μπήκε στο τραπέζι. Τους πω, δεν έχουμε και κάποια επίσημη ενημέρωση. Αλλά πότε μπήκε αυτό στο τραπέζι. Δεν έχετε δει τι ζητάει. Τι πλονάσματα ζητάει. Σας ξαναλέω, δεν κάνω ρεπορτάζ. Επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε. Μείωση συντάξεων. Αντέχει η χώρα 3,5% πρωτογενή πλονάσματα για 10 χρόνια. Εσείς τα υπογράψατε. Λέω, αντέχει. Εσείς τα υπογράψατε. Δεν υπογράψαμε. Να μην τα υπογράφατε. Αυτά διαπραγματευόμαστε. Μήπως αυτό δεν αντέχουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Δημαρά, αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, εγώ το εγώ θέλω να ακούσω τον κύριο Καλά, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει κάθε φορά να βάζουμε τα πραγματικά δεδομένα και λίγο να κάνει αυτοκριτική το πολιτικό σύστημα για τα αίτια που μας φτάσανε μέχρι εδώ. Και τότε θα δείτε πώς είναι τα στοιχεία και πόσο κακή ήταν η πενταετία της Νέας Δημοκρατίας για τη χώρα. Πόσο τραγική ήταν η πενταετία. Κύριε Καρά. Θα απαντήσει μετά η κυρία Διαστάθη, αφού δεν κάνει διακοπή, για να μιλήσει ο κύριος Καρά. Δεν βλέπω εξελίξει σύντομα για ποιο λόγο. Σήμερα συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή, στην οποία συμμετείχα το μεσημέρι και προγραμματίσαμε το νομοθετικό έργο της επόμενης εβδομάδας. Ούτε καν νήξη για κάτι έκτακτο δεν υπήρχε. Αντίθετα, μάλιστα, δύο νομοσχέδια ρουτίνας, τα οποία πάνε με την κανονική διαδικασία. Καθορίσαμε πάλι τρεις συνεδριάσεις για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εάν υπήρχε πιθανότητα εξελίξεων για εισαγωγή νομοθετήματος κατεπήγοντος, θα κρατιόντουσαν μια-δυο μέρες ελεύθερες. Αυτό νομίζω... Εγώ νομίζω είναι και θέμα αν... Δεν ξέρει κανείς. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω εξελίξεις. Ό,τι έχουν συμφωνήσει, ό,τι έχουν ζητήσει. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Διότι πράγματι η χώρα δεν είναι σε καλό σημείο. Και οι καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν την χειροτερεύουν την κατάσταση. Όμως εκείνο το οποίο θέλω να μείνω απόλυτος είναι ότι πρέπει να σταθούμε σε απόλυτο όχι στα παράλογα. Αν υπάρξουν παράλογες απαιτήσεις, δηλαδή ακόμα περαιτέρω μείωση συντάξεων, όχι βέβαια με την έννοια του αφορολογήτου, φαίνεται προς αυτό την κατεύθυνση, έχει ήδη διευθετηθεί, έχουν συμφωνήσει. Για τις προσωπικές διαφορές όμως, σημαντικό. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Και ξέρετε γιατί, διότι οι προσωπικές διαφορές είναι και προσωρινές. Με τον νόμο Κατρούγκαλο δεν είναι οριστικές να πούμε εκείνος που πήρε τη σύνταξή του πρώτου νόμου διατηρεί ισοβίως το επίπεδο τη σύνταξή του. Αντίθετα, έχουν μια μεταβατική περίοδο 2-3 ετών. Εάν λοιπόν από τώρα αρχίσει να γίνεται μια περικοπή της προσωρινής διαφοράς, ξέρετε τι κίνδυνο διατρέχει η χώρα, επειδή τελικά είτε το θέλουμε είτε όχι, στοιχειοδός κινείται η λιανική, η οικονομία με τις συντάξεις. Δεν υπάρχουν πραγματικά άλλα εισοδήματα. Αν περιοριστούν αυτά, καταλαβαίνετε σε ποια καινούργια ύφεση θα οδηγηθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι να κλείσει μεν η αξιολόγηση χωρίς όμως παράλογες απαιτήσεις και επιπλέον πρέπει να ξεκαθαρίσει και το ζήτημα του χρέους. Διότι δεν μπορεί να κρυβόμαστε, κύριε. Αυτή τη στιγμή μιλάει ότι κατεξοχήν μη βιώσιμο, έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προ 15 ημερών. Τώρα έχουν βρει φαίνεται μια φόρμουλα η οποία όμως δεν είναι μέσα στα πλαίσια μιας οικονομίας, της οικονομικής ζωής του τόπου. Έχουν βρει μια φόρμουλα η οποία μεταθέτει λίγο το πρόβλημα. Θα είναι λύση όμως αυτή. Παρακαλώ. Πρέπει να το κάνουμε στο σύνολό του, συνθετικά. Το ΔΕΛΤΑ είναι αυτή. Εξαιρετικά μη βιώσιμο, ακριβώς. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Εκτός εάν πάρουμε σε μόνιμη βάση μέτρα για πλεώνασμα 3,5%, οπότε
Το δέχεται πια σαν βιώσιμο το και παραμένει. Το 3,5% όμως, αν θέλουμε, αυτό λέει το Δέλτα Νητά. Ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Όχι, όχι, λέω ότι αυτό λέει το Δέλτα Νητά. Σύμφωνοι. Το καταλαβαίνετε, ναι, το επιχείρημα. Βεβαίως, είναι βεβαίως. Ένα συνθετικό. Όμως είναι πάλι αφαίρεση πόρων από την οικονομία. Εγώ συμφωνώ. Διότι τότε θα οδηγηθούν σε εξυπηρέτηση πάλι του χρέους όλα, ναι, αυτά τα χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Είναι ηφαισιακό κύκλο. Ακριβώς. Η εσωτερική οικονομία μπορεί να διατηρηθεί. Το ζήτημα είναι όμως πώς το πείθουμε το Δέλτα Νητά. Κοιτάξτε, το Δέλτα Νητά μπορεί να έχει το καταστατικό του. Ότι δεν υπάρχει, ναι, πρόγραμμα για την Ελλάδα χωρίς Δέλτα Νητά και να περάσουν από την Ολλανδική Βουλή. Μπορεί να έχει το καταστατικό του και να λέει περί βιώσιμου χρέους κλπ. Αλλά εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί το Δέλτα Νητά να μας αντιμετωπίζει ως τριτοκομισμική χώρα. Οφείλω να το πω και αυτό. Η εμπειρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μέχρι σήμερα ήταν διάσωση χωρών μη ανεπτυγμένων. Έσωσε. Όχι, δεν έσωσε. Ούτε στην Αργεντινή έσωσε, ούτε τίποτα. Κάποιες των νοτικές ενέσεις απέδωσαν μόνο στην Τουρκία το 2002. Αυτό ας το πούμε λίγο, στην Τουρκία με την πτώχευση που πήγε. Λοιπόν, αλλά για Ευρώπη δεν υπάρχει καμία εμπειρία στο διεθνές. Για το πλεονέσμα είναι για δύο χρόνια, για 18 και 19. Εγώ δεν το ακούω έτσι, ότι κύριε Βουρή. Ότι θα είναι η συμφωνία. Δεν το ακούω εγώ έτσι. Ακούω την ανάγκη ενός πλεονάσματος μεγάλου. Αν υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα. Δεν το δέχεται η κυβέρνηση για δεν μπορεί το, να το δέχεται 3% στο 3,5% για 3 χρόνια. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Αν πούμε ότι έχουμε μια ύφεση αυτή τη στιγμή 25-27% στην περίοδο της κρίσης, μια μείωση του ΑΕΠ, θα έχουμε μια περαιτέρω αφαίρεση από το ΑΕΠ αντίστοιχα για τα επόμενα 8-10 χρόνια. Άλλο 25-27%. Διότι αν τα ισοσταθμίσουμε η αφαίρεση πόρων από την οικονομία, διότι αυτά αφαιρούνται τελικά και από τις τράπεζες εμέσως, είτε φαίνεται είτε όχι, μειώνονται οι καταθέσεις καθημερινά. Επομένως σημαίνει μια φυγή καταθέσεων. Ότι ο κόσμος, δεν ξέρω αν φυγή κύριε Κουρή, ξέρω ότι ο κόσμος σήμερα προσπαθεί να επιβιώσει αν έχει ένα ελάχιστο απόθεμα από το παρελθόν. Αλλά όχι μόνο να επιβιώσει, να πληρώσει και τη φορολογία και τις εισφορές πληρώνονται από τα αμοιευμένα χρήματα πολλές φορές αυτά. Λοιπόν, οι τράπεζες τώρα, αν δεν έχουν καταθέσεις οι τράπεζες και αν δεν έχουν δανεισμό διατραπεζικό, δεν μπορούν να επανεκκινήσουν οικονομία. Αυτά πρέπει να δούμε. Διότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή τι είναι, διαχειρίστριες του δημοσίου χρήματος. Πήγα εγώ προχθές, πλήρωσα τη δόση μου του φόρου εισοδήματος, πήγε ο άλλος, πλήρωσε τον έμφυα. Μεθαύριο θα πληρώσουμε τέλος του μηνός τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ. Ναι, αυτό είναι. Αφού το ξέρετε ότι οι τράπεζες είναι ζόμπι πια. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό, κύριε Μπουτζάνη, ξέρετε γιατί δεν θέλω να το πω. Το λένε όλοι. Διότι θέλω να ακολουθηθεί ένα μοντέλο Ιταλίας. Η Ιταλία κατάφερε στην Τράπεζα της Σιένας και την ανακεφαλοποίησε με κρατικά χρήματα και με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς έχουμε περάσει το γνωστό νόμο ότι η ανακεφαλοποίηση θα γίνει με επενδυτές, δηλαδή τους κεφαλαιούχους, τους ομολογιούχους και τρίτη τάξη τους μετόχους, τους αποταμιευτές, τους καταθέτες. Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Και ξέρετε γιατί το φοβάμαι. Είναι πάντως το θέμα που καθυστερεί με τα κόκκινα δάνεια. Με τα κόκκινα δάνεια έχω καταφέρει χθες, αύριο, μετά πολλών κόπων και βασάνων, να έρθει να συζητήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης ερώτησή μου για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που είναι πραγματικά ένα κρίσιμο σημείο αυτό. Και περιμένω με ενδιαφέρον την αντιθέση της κυβέρνησης. Έχω και εγώ παρέμβαση σε αυτό, κύριε Καλά. Ναι, ναι. Έχω κάνει και ερώτηση και πραγματικά πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Πολλοί άνθρωποι που δανειστήκαν σε ελβετικό φράγκο έχουν σχεδόν διπλασιάσει το χρέος προς την τράπεζα ακριβώς από την αλλαγή ισοτιμίας. Ενώ οι τράπεζες σε επιβεβαιώναν και συγκινηγούσαν και λέγανε έτσι να πας, που να ανενημέρωσε ο κόσμος, φράγκο. Σταθερό, μικρό επιτόκιο, πήγαινε εκεί. Και έχουν φτάσει οι άνθρωποι, ξέρω, να έχουν πάρει 300.000 δάνεια και τώρα να χρωστάνε 450 και να έχουν πληρώσει και ενδιαμέσως, ξέρω εγώ, 50-60.000. Είναι πολύ βασικό ζήτημα, αλλά ήθελα να πω για τις τράπεζες. Υπάρχει όμως καμία διέξοδο σε αυτή. Πάντως, σας πω το εξής, ότι οι τράπεζες, αν συγκρίνουμε τις σημερινές τράπεζες με αυτό που είχαμε πριν από 3-4 χρόνια, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πρώτον, μαζέψανε πάρα πολύ τα έξοδά τους. Δεύτερον, έχουμε 4 τράπεζες και δεν έχουμε τόσες πολλές τράπεζες που ήταν σχεδόν όλες χρεοκοπημένες. Μαζέψανε, δηλαδή χειριστήκανε τα θέματα του προσωπικού,
ελαχιστοποιήσαν τα καταστήματα που έχουν, μαζέψαν τα έξοδά τους. 20.000 από πολύ σκάφη. 20.000 από 60.000 έχουν μείνει. Αλλά πάντως μαζέψαν τις δαπάνες. Ναι, αλλά πουλήσαν τις εκτός χώρας επενδύσεις με ζημιές πολλές φορές. Που αυτό, όπως ξέρετε, κύριε Δημαρά, περιορίζει πια και τη διείσδυσή μας. Χάσαμε και την διείσδυση στην Βαλκανική. Προφανώς. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από άποψη αυτό, αλλά ευστάθεια δεν θα το συζητήσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι σήμερα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά να μην θυμίσουμε όμως και την Τράπεζα Αττικής, διότι εκεί πλέον αρχίζει να φαίνεται ένα μεγάλο σκάνδαλο. Είναι και ένα άλλο μεσόσπιο ότι οι τράπεζες σχεδόν έχουν ξεπεράσει ξένα χέρια, έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, ο κύριος Πόλσον. Κουμάντο. Τα funds, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Έτσι. Και λοιπόν, βέβαια δεν ευθύνεται αυτή η κυβέρνηση. Η κυρία Ζωή από τους Αγίους Αναργύρους απευθύνεται στην κυρία Αγγελαστάθη και λέει ότι αν είναι πραγματική πατριώτη η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βοηθήσει να κλείσει η αξιολόγηση. Το λένε και άλλοι αυτό, κυρία Αγγελαστάθη. Ακούστε, κύριε Κουρή και κύριε Γκουτζουαρή, εμείς ζούμε στην Ελλάδα. Δουλεύουμε στην Ελλάδα, φορολογούμαστε στην Ελλάδα, οι οικογένειές μας είναι στην Ελλάδα και θέλουμε να πάει καλά η Ελλάδα. Εμείς είμαστε Έλληνες, είμαστε με την Ελλάδα. Δεν είμαστε ούτε με το Δέλτα Νιτάφ, ούτε με το Σόιμπλε, ούτε με κανέναν άλλον. Με την Ελλάδα είμαστε. Αλλά δεν είναι στο χέρι μας να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Ο κύριος Γεωργιάδης προχθές είπε ότι να μην κλείσει η αξιολόγηση, πάμε σε εκλογές. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είπε αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι, κατά την άποψή του, που είναι και η άποψη συνολικά της Νέας Δημοκρατίας, είναι προτιμητέο να γίνουν εκλογές τώρα, διότι θεωρούμε αυτή την κυβέρνηση ανίκανη να κλείσει καλά τη δεύτερη αξιολόγηση. Θεωρούμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι στο να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Πάρα τα αυτά, αν η κυβέρνηση δεν πάει σε εκλογές, την προτρέπουμε 100% να κλείσει άμεσα τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν είναι δύο αντικρουόμενα πράγματα. Εμείς λέμε ότι ή ούτως ή άλλως κλείσει δεν κλείσει η αξιολόγηση. Η πολιτική αλλαγή είναι απαραίτητη στον τόπο, διότι ακόμα και το ευνοϊκό σενάριο να πάρουμε και να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση που το ευχόμαστε όλοι, η κυβέρνηση αυτή πόσο μακριά θα την πάει τη χώρα. Είναι διατεθειμένη να κάνει το παραμικρό στο να πάρει μπρος πραγματική οικονομία, στο να πάρει μπρος η αγορά, στο να κινηθεί η πραγματική ζωή. Εδώ έχουμε πάντως, να δώσω ένα παράδειγμα. Όχι, θέλω να μου επιτρέψετε να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό, έχουμε το ελληνικό, το οποίο έχει περάσει το φθινόπωρο από τη Βουλή μετά από μυριάδες κλαφθμούς και οδυρμούς. Μία επένδυση η οποία θα φέρει 75.000 θέσεις στη χώρα μας. Στην Κίνα, λες και μας, λες και μας περισσεύουν, λες και μας περισσεύουν, η οποία επένδυση, μέσω της οποίας επένδυσης θα πέσουν 8 δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική αγορά, λες και μας περισσεύουν. Και οι κύριοι, ό,τι μπορούν να κάνουν για να το καθυστερήσουν, κάνουν. Μαθαίνουμε ότι σήμερα 18 συνάδελφοί σας, κύριε Δημαρά, ανακοίνησαν πάλι θέμα για τα αρχαία μέσα στο ελληνικό. Έχουμε ένα δασάρχη ο οποίος έχει ανακαλύψει δάσος μέσα στο ελληνικό. Γενικώς, ό,τι πρόσκομα μπορούν να σκεφτούν προκειμένου να μην το κάνουν, γιατί προφανώς δεν θέλουν να το κάνουν, το έχουν σκεφτεί. Είναι ακόμα μέσα οι λαθρομετανάστες, τους οποίους αδυνατεί ο κύριος Μουζάλας να διαχειριστεί. Και απορώ και εξίσταμε, για ποιο λόγο πρέπει να φεύγουν οι συνομιλικοί μου στο εξωτερικό, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει τίποτα για να ανοίξουν δουλειές. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, απλώς τελειώνοντας, να βάλω κι άλλο ένα παράδειγμα. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη, ακόμα κι αν κλείσει την αξιολόγηση, να μας πάει οπουδήποτε. Γιατί έχει ποινικοποιηθεί η εργασία, έχει ποινικοποιηθεί το κέρδος. Όταν οι συνάδελφοί μου δικηγόροι καλούμαστε 37,95% να πληρώσουμε σε εισφορές επί του εισοδήματος μόνο, καταλαβαίνετε ότι δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα. Μονολεκτικά θα το καταργήσετε αν γίνεται κυβέρνηση? Έχουμε πει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο και προφανώς δεν μπορεί να... Δεν το έχετε πει ότι θα το καταργήσετε. Αντιπρόταση, όπως δεν κάνατε. Αντιπρόταση. Αντί σε αυτόν, κάνουμε αυτό. Αντιπρόταση, την κυβέρνηση το αποσύρει, αλλά δεν είπατε ότι θα το καταργήσετε. Ναι. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.